Κύριε Πρόεδρε της Βουλής, κύριε Περιφερειάρχα, αγαπητοί συναδελφοί στην κυβέρνηση και στην Βουλή, κύριοι Δήμαρχοι, κυρίες και κύριοι, ένας αγαπημένος συγγραφέας Βρετανός του Προέδρου της Βουλής, ο Όσκαρ Ουάιλντ, έγραφε πολύ ωραία, ξέρετε, αποφθέγματα, τα οποία εξακολουθούν να είναι επίκαιρα και έλεγε ότι όταν έχεις εξαντλήσει το θέμα σου, έχεις εξαντλήσει και το ακροατήριό σου. Εν προκειμένου, εξαντλήσαμε το ακροατήριο χωρίς να έχουμε εξαντλήσει το θέμα μας. Και ζητώ συγγνώμη για αυτήν την παρατεταμένη παρουσίαση. Σας κουράσαμε λίγο, αλλά πιστεύω ότι άξιζε τον κόπο να περιγράψουμε σε αδρές γραμμές αυτό το οποίο έχουμε καταφέρει να εκπονήσουμε από κοινού με την περιφέρεια και με την τοπική αυτοδιοίκηση, που δεν είναι τίποτα άλλο από έναν οδικό χάρτη για την Ήπειρο του 2030, ένα κοινό σχέδιο δράσης, όπως είπε και ο Θανάσης, που περιγράφει τον δρόμο τον οποίο θέλουμε να διαβούμε μαζί, προκειμένου να κάνουμε την Ήπειρο από ουραγό που ήταν στην ανάπτυξη και σε μια σειρά από άλλους δείκτες, πραγματικό πρωταγωνιστή, όχι μόνο στην ανάπτυξη, αλλά και στην κοινωνική συνοχή, στην προστασία του περιβάλλοντος, στην ποιότητα ζωής. Είναι η ένατη παρουσίαση αναπτυξιακού, περιφερειακού αναπτυξιακού σχεδίου που κάνουμε σήμερα εδώ στα Γιάννενα. Όλα έχουν ένα κοινό, ότι συνιστούν ένα συνεκτικό σχέδιο, το οποίο έχει εξασφαλισμένους πόρους, συγκεκριμένους φορείς υλοποίησης και συγκεκριμένα χρονοδιάγραμματα υλοποίησης. Και αυτό νομίζω ότι διαχωρίζει αυτή την προσπάθεια την οποία έχουμε κάνει από άλλες απόπειρες εκπόνησης περιφερειακών σχεδίων στο παρελθόν, που κατά την άποψή μου γινόντουσαν περισσότερο για επικοινωνιακούς και όχι για ουσιαστικούς λόγους. Αυτό το κείμενο δεσμεύει όλους μας, εμάς ως κυβέρνηση, αλλά και εσάς ως τοπική αυτοδιοίκηση, να είμαστε συνεπείς σε αυτά τα οποία έχουμε εξαγγείλει. Να ολοκληρώσουμε τα πολλά τα οποία υλοποιούνται ήδη, διότι εδώ μέσα βλέπετε και έργα τα οποία κάποια θα παραδοθούν εντός των επόμενων μηνών, όπως η οδική παρέμβαση στα Βουνιά που τη συζητούσαμε εδώ με τον Περιφερειάρχη, ελπίζουμε να είναι έτοιμη τον Ιούνιο, αλλά συμπεριλαμβάνονται και πολλές δράσεις έμπρος στο Βαρύς, οι περισσότερες εκ των οποίων συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το σχέδιο επειδή μας τις υποδείξατε εσείς. Η μεγάλη διαφορά είναι ότι δεν ήρθαμε εμείς από την Αθήνα να καταδείξουμε τι πιστεύουμε ότι αποτελεί εθνική προτεραιότητα για την περιφέρειά σας, αλλά εσείς μας υποδείξατε ποια είναι εκείνα τα έργα, οι πρωτοβουλίες, οι δράσεις που πρέπει να ενταχθούν σε ένα τέτοιο περιφερειακό σχέδιο. Δεν θέλω να επαναλάβω τα όσα υπόθηκαν από τους συναδέλφους υπουργούς, επιτρέψτε μου μόνο να σταθώ σε κάποια σημεία τα οποία πιστεύω ότι έχουν μια ξεχωριστή σημασία. Ξεκινώντας από τις υποδομές για τις οποίες μίλησε και ο Γιώργος και ο Γιάννης, οδικές υποδομές, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Ήπειρος είναι η μεγάλη ωφελημένη από τρεις οδικούς άξοδες που ουσιαστικά σπάνε την απομόνωση της Ήπειρου. Πρώτος δρόμος, ένας δρόμος ο οποίος έρχεται από το παρελθόν, όμως έχει και πολύ μεγάλο μέλλον και αναφέρομαι στην Εγνατία, της οποίας η σύμβαση παραχώρησης ολοκληρώνεται έτσι ώστε να μπορέσουν να γίνουν σημαντικές παρεμβάσεις στο σημαντικότερο, στο κρίσιμο αυτό έργο. Είναι ένας δρόμος με τον οποίο έχω και εγώ μία, θα έλεγα, οικογενειακή ταύτιση, καθώς αποτέλεσε όραμα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και κάθε φορά που την διασχίζω, θα έλεγα ότι συναρπάζομαι από την περιπλοκότητα αυτού του τεχνικού έργου, αλλά και από την τεράστια σημασία την οποία έχει, ειδικά για την περιφέρεια της Ήπειρου. Προσθέστε όμως την Εγνατία, την Ιωνία Οδό και τον Ε65. Όταν ολοκληρωθεί ο Ε65, θα υπάρχουν δύο ουσιαστικά τρόποι να φτάσει κανείς στην Ήπειρο από την Αθήνα. Είναι και αυτός ένας δρόμος εξαιρετικά σημαντικός για την Ήπειρο, για τη Δυτική Μακεδονία, για τη Θεσσαλία και προφανώς και για την Αττική, η οποία θα συνδέεται πια πολύ πιο γρήγορα με την κεντρική
Ελλάδα, την Δυτική Μακεδονία, αλλά και την Ήπειρο. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές με τον Περιφερειάρχη για τον Γιάννενα Καρδιά. Καταφέραμε και λύσαμε αυτόν τον γόρδιο δεσμό και έχουμε σχεδιάσει έναν δρόμο ο οποίος μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ο οποίος καλύπτει απόλυτα, πιστεύω, τις ανάγκες της περιοχής. Και βέβαια υπάρχουν και μια σειρά ακόμα από σημαντικά οδικά έργα σε επίπεδο εθνικό, αλλά περιφερειακό και τοπικό που συμπεριλαμβάνονται σε αυτό εδώ πέρα το τεύχος. Θέλω να κάνω μια ειδική μνήμα για το λιμάνι της Χρυμουνίτσας. Έχει δίκιο ο Γιάννης όταν αναφέρθηκε στην τεράστια αναπτυξιακή του σημασία, το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας. Πρακτικά η διαδικασία για την παραχώρηση του λιμένα έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί. Υπάρχει ανάδοχος, απομένει μόνο η τυπική κύρωση της σύμβασης από την Βουλή και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο είπε ο Γιάννης, να το πούμε με απλά λόγια. Ότι εδώ δεν συζητάμε για ιδιωτικοποίηση όπως την αντιλαμβάνονται κάποιοι. Συζητάμε ουσιαστικά για μια μακροχρόνια μίσθωση. Το λιμάνι εξακολουθεί και οι υποδομές εξακολουθούν να ανήκουν στο ελληνικό δημόσιο. Έρχεται όμως ένας ιδιώτης, το μισθώνει για 40 χρόνια, αναλαμβάνει συγκεκριμένες δεσμεύσεις επενδύσεων, οι οποίες αρθούν να πατήσουν πάνω στις πολύ σημαντικές παρεμβάσεις που έχουμε ήδη κάνει στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Και ταυτόχρονα, σε απόλυτη συνεννόηση με τον Δήμο, παραχωρούνται και χρήσεις που δεν έχουν να κάνουν με τις αμοιβώς λιμενικές δραστηριότητες στην τοπική κοινωνία, ώστε το λιμάνι της Ιγουμενίτσας να ξεδιπλώσει πλήρως την αναπτυξιακή του δυναμική ως η κεντρική πύλη εισόδου και εξόδου της χώρας ουσιαστικά προς την Ευρώπη, προς την Ιταλία. Επιτρέψτε μου να περάσω γρήγορα και να μιλήσω για τα ζητήματα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα, ο οποίος τόσο σημαντικός είναι εδώ στην Ήπειρο. Δεν θα επαναλάβω τα πολύ ενδιαφέροντα τα οποία είπε ο Γιώργος Γιωργαντάς, τα οποία καταδεικνύουν νομίζω το έμπρακτο ενδιαφέρον μαζί τη στήριξη των γεωργών και των κτηνοτρόφων. Να σας μεταφέρω μόνο τη χαρά μου, τον ενθουσιασμό μου από την επίσκεψη την οποία έκανα πριν από λίγο στην Δοδόνη, η οποία επεκτείνεται και μεγαλώνει και ξεδιπλώνει το αναπτυξιακό της δυναμικό, προσλαμβάνοντας περισσότερους εργαζόμενους, αλλά ταυτόχρονα στηρίζοντας σχεδόν 5.000 παραγωγούς. Κάποιοι εκ των οποίων είναι πολύ μικροί παραγωγοί, δηλαδή που παράγουν λιγότερο από 5 τόνους γάλα τον χρόνο. Αυτό είναι το μέλλον για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα στη μεγάλη του κλίμακα. Και βέβαια έχουμε μία υποχρέωση να διαφυλάξουμε την ποιότητα των προϊόντων μας και να εξασφαλίσουμε ότι η φέτα, η οποία είναι η εξαγωγική ναυαρχίδα των γαλακτοκομικών μας προϊόντων, θα είναι πραγματική φέτα και όχι νοθευμένη φέτα. Και πια θέλω να γνωρίζουν όλοι ότι όπως έχουμε συστήματα ιχνηλάτησης των παράνομων εισαγωγών γάλακτος, έτσι αποκτούμε και συστήματα ιχνηλάτησης της ίδιας της ποιότητας του προϊόντος. Θα μπορούμε δηλαδή με απλά λόγια να πηγαίνουμε στο ράφι και από τη σύνθεση του προϊόντος να διαπιστώνουμε αν η φέτα είναι πραγματική φέτα ή αν είναι μαϊμού φέτα, για να το πω πολύ απλά. Και θα είμαστε πάρα πολύ αυστηροί σε όλους όσοι ουσιαστικά νοθεύουν τον ανταγωνισμό και υπονομεύουν την προσπάθεια αυτών που θέλουν να προστατεύσουν τα προϊόντα τα οποία έχουν ευρωπαϊκή προστασία. Διότι όταν εμείς δίνουμε αγώνα στο εξωτερικό να προστατεύσουμε τη φέτα και έχουμε διάφορα ανοιχτά μέτωπα και τα κερδίζουμε τις μάχες αυτές τη μία μετά την άλλη. Πρέπει να είμαστε απολύτως σίγουροι ότι εδώ στη χώρα μας κάνουμε το σωστό και δεν πυροβολούμε οι ίδιοι τα πόδια μας όπως δυστυχώς συνέβαινε στο παρελθόν. Αλλά προφανώς δεν είναι μόνο η φέτα και δεν είναι μόνο η μεγάλη μας παραγωγή, οι μεγάλες μας βιομηχανίες τροφίμων. Εδώ στην Ήπειρο γίνεται μια εξαιρετική δουλειά και σε μικρή κλίμακα, μια σειρά από προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας, τα οποία πρέπει να διασφαλίσουμε την ποιότητά τους, να στοιχειοθετήσουμε τη διατροφική τους αξία, να τα τυποποιήσουμε με ωραίο τρόπο και μετά να μπορέσουμε να τα διαθέσουμε εντός και εκτός Ελλάδος. Επισκέφθηκα μια τέτοια μονάδα, μικρή μονάδα, ουσιαστικά οικογενειακή επιχείρηση παραγωγής μελιού, μιας και μιλάμε για τη μελισσοκομεία, έχουμε διαθέσει 12 εκατομμύρια για να την στηρίξουμε συνολικά. Είναι ένα παράδειγμα πώς μια μικρή επιχείρηση μπορεί να βρει την θέση που της αξίζει παράγοντας ένα ποιοτικό προϊόν το οποίο φυσικά συνδέεται και με τη συνολική αναπτυξιακή του τόπου.
όταν μιλάμε για ανάπτυξη, ειδικά σε μια περιφέρεια σαν την Ήπειρο, δεν θα κουραστώ να το πω, πρέπει να βλέπουμε ένα τετράγωνο το οποίο συνδέει τον τουρισμό με την προστασία του περιβάλλοντος, με τον πολιτισμό και με τον πρωτογενή τομέα. Συμπληρώστε σε αυτό μια σειρά από σημαντικές επενδύσεις, οι οποίες γίνονται στην μεταποίηση και είναι πραγματικά εντυπωσιακά τα νούμερα τα οποία παρουσίασε ο Νίκος σχετικά με το ενδιαφέρον που υπάρχει για την υπαγωγή στα διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία προσφέρει η ελληνική πολιτεία. Και διαπιστώνουμε πραγματικά ότι η Ήπειρος μπορεί να αναπτύξει μια τέτοια δυναμική που να της επιτρέψει να κλείσει την αναπτυξιακή ψαλίδα με άλλες περιφέρειες της πατρίδας μας. Γι' αυτό και είμαι πολύ αισιόδοξος για τις προοπτικές της περιφέρειας, ειδικά από τη στιγμή που θα ολοκληρώσουμε και τα σημαντικά έργα υποδομής για τα οποία σας μίλησαν οι συνάδελφοι. Για τα ζητήματα του περιβάλλοντος, ξέρετε ότι είναι το μεγάλο μου, θα έλεγα, πάθος από τότε που πρωτοπερπάτησα τα βουνά σας σε πολύ μικρή ηλικία. Έχω μια ιδιαίτερη βιωματική σχέση με τα βουνά της Ηπείρου και θεωρώ ότι τα βουνά ήταν εδώ πριν έρθουμε εμείς και θα είναι εδώ και αφού φύγουμε. Έχουμε μια υποχρέωση να τα παραδώσουμε στις επόμενες γενιές την κατάσταση με οποία τα παραλάβαμε. Και γι' αυτό και έχει τόσο μεγάλη σημασία οι πολύ τολμηρές πρωτοβουλίες που κάνουμε για την καθολική προστασία μεγάλων ορεινών όγκων, στους οποίους ουσιαστικά ελάχιστες δραστηριότητες πέραν αυτών που ήδη υπάρχουν θα μπορούν να λάβουν χώρα. Είναι μια εμβληματική πρωτοβουλία αυτή, η πρωτοβουλία των απάτων βουνών, όπως πολύ σημαντική είναι και η πρωτοβουλία της διασυνοριακής συνεργασίας με την Αλβανία για τον ΟΟΟ ποταμό. Θυμίζω το μόνο ποτάμι της χώρας μας, το οποίο έχει τις πηγές του στην Ελλάδα, αλλά εκβάλλει σε άλλη χώρα. Όλα τα μεγάλα ποτάμια της Βόρειας Ελλάδος ακολουθούν την αντίστροφη φορά. Και βέβαια, αυτή η προστασία του περιβάλλοντος, η προστασία της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς, της γαστρονομίας, των ήχων, του υπηρώτικου μυρολογιού, της χειροτεχνίας, η οποία τόσο μεγάλη σημασία έχει, είναι αυτή που μας επιτρέπει να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε και για το Ζαγόρι την τόσο σημαντική ένταξή του στον κατάλογο των πολιτιστικών μνημείων της UNESCO, ένα project το οποίο το έχω πάρει πολύ έτσι ζεστά προσωπικά και πιστεύω ότι φέτος, καλώς εγώ των πραγμάτων, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το πετύχουμε και ευχαριστώ και τον Δήμο, τους Δήμους, την Περιφέρεια που επέδειξαν την απαραίτητη συνεργασία, διότι ξέρετε ότι η ένταξη σε αυτούς τους καταλόγους έχει δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις από μέρους όλων των τοπικών φορέων, τεράστια υποστιθέμενη αξία ως προς την αναγνωσιμότητα, αλλά και σημαντική υποχρέωσή μας να διαφυλάξουμε αυτό το πολιτιστικό μνημείο όπως ακριβώς το βρήκαμε. Βέβαια, η Ήπειρος είναι για μένα είναι ένας αναξιοποίητος, ένας κοιμόμενος, έλεγα, τουριστικός γίγαντας και μη σας εκπλήσει η φράση αυτή, γιατί τα νούμερα ακόμα τα οποία μας μίλησε η Σοφία είναι πολύ μικρά σε σχέση με το τι μπορεί να προσφέρει η Ήπειρος. Έχουμε ήδη δει δείγματα γραφής, τι σημαίνει τουρισμός 12 μήνες το χρόνο στο βουνό, τι σημαίνουν χιονοδρομικά, όπως το χιονοδρομικό στο Ανήλιο, που μπορούν να λειτουργούν 12 μήνες το χρόνο, το χειμώνα να έχουν σκιέρ, το καλοκαίρι να έχουν περιπατητές ή ποδήλατο βουνό. Αυτό είναι το μέλλον των βουνών μας και σας διαβεβαιώνω ότι όσοι ανακαλύπτουν ειδικά τα βουνά της Ηπείρου, όχι απλά τα ερωτεύονται ήδη, αλλά μεταφέρουν τις καταπληκτικές τους εμπειρίες και σε άλλους. Έτσι θα έχετε όλο ένα και περισσότερους επισκέπτες. Η Ήπειρος όμως δεν είναι μόνο βουνά, είναι city break για τα Γιάννενα, ένας καινούριος προορισμός, ο οποίος πολύ, πολύ αναπτυσσόμενος και φυσικά είναι και τουρισμός θάλασσας με καταπληκτικές παραλίες και πολύ ενδιαφέρουσες νέες επενδύσεις, οι οποίες γίνονται σε μια περιοχή της πατρίδας μας, η οποία είναι, θα έλεγα, σχετικά παρθένα τουριστικά, άρα και με πολύ σημαντικές προοπτικές για το μέλλον. Για να μπορέσουμε όμως να τα κάνουμε όλα αυτά, πρέπει να ολοκληρώσουμε, αγαπητέ μου Υπουργέ και Υφυπουργέ, τις απαραίτητες επενδύσεις σε βασικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την προστασία του περιβάλλοντος, βιολογικοί καθαρισμοί, προστατεύσουμε τη λίμνη των Ιωαννίνων, έχουμε διαχείριση απορριμμάτων, έχουν γίνει σημαντικά βήματα εδώ, αλλά έχουμε ακόμα κρεμότητες οι οποίες έρχονται από το παρελθόν.
τις οποίες πια πρέπει να ρυθμίσουμε και νομίζω ότι έχουμε κάνει μια πολύ καλή πρόοδο σε αυτή την κατεύθυνση προκειμένου να κλείσουμε αυτές τις εκκρεμότητες και ταυτόχρονα να εκμεταλλευτούμε και τις νέες ευκαιρίες που μας παρουσιάζονται. Αυτά τα οποία είπε ο Κώστας για την ενέργεια είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Μιλάμε για το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο είναι ένα μεταβατικό καύσιμο. Γνωρίζουμε ότι κάποια στιγμή θα το εγκαταλείψουμε, για αρκετά χρόνια θα είναι ακόμα μαζί μας όμως. Και γι' αυτό και επενδύουμε στις υποδομές του φυσικού αερίου ακόμα, διότι εκτιμούμε ότι δεν θα είναι πάντα οι τιμές εκεί που ήταν τα τελευταία χρόνια και γιατί βέβαια αυτά τα δίκτυα φυσικού αερίου μπορούν αύριο να αξιοποιηθούν για να μεταφέρουν άλλα αέρια όπως το βιομεθάνιο, το οποίο θα πρέπει να παράγεται σε πολύ μεγαλύτερο όγκο εδώ πέρα στην Ήπειρο, αν λάβει κανείς υπόψη την πολύ μεγάλη δραστηριότητα που υπάρχει στον πρωτογενή τομέα. Αλλά και νομίζω ότι όλα τα προγράμματα τα οποία έχει εξαγγείλει το Υπουργείο σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας, αλλάζω συσκευή, αλλάζω θερμοσύμφωνα, σημαντικά προγράμματα τα οποία βοηθούν όλους. Βοηθούν τα νοικοκυριά να μειώσουν τον λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας, στηρίζουν την τοπική οικονομία, όλα τα επαγγέλματα γύρω από την οικονομία, εγχώριες βιομηχανίες, έχουμε καλές βιομηχανίες για ηλιακούς θερμοσύμφωνες. Είναι προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης με πολύ σημαντικούς πόρους και θα εξακολουθούν να είναι ενεργά όσο βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Και βέβαια η δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε στέγες για επιχειρήσεις, για νοικοκυριά, για τον πρωτογενή τομέα. Πρέπει να βοηθήσουμε τους αγρότες μας με την παραγωγή, με τη φθηνή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ειδικά από τη στιγμή που τα συστήματα αυτά έχουν και δυνατότητα αποθήκευσης ενέργειας μέσω μπαταριών. Αυτό επιδοτούμε γιατί αυτό βοηθάει συνολικά και την σταθερότητα του δικτύου. Θέλω να κάνω μια ξεχωριστή αναφορά στην πολύ καλή δουλειά η οποία γίνεται ως προς τη στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πρώτου, για το δεύτερο αυτό δεν συζητάμε γιατί ο Αλέκος έχει έτσι μια μεγάλη άνεση πάντα να επικοινωνούμε απευθείας και να με παρενοχλεί με την καλή έννοια για μια σειρά από ζητήματα που αφορούν την περιφέρεια. Όμως θέλω να εξάρω και εδώ την εξαιρετική σχέση που είχαμε διαχρονικά. Έτσι λύνονται τα προβλήματα. Μερικές φορές δεν λύνονται με ένα τηλέφωνο. Χρειάζεται παραπάνω πίεση και παραπάνω δουλειά. Όμως γι' αυτό και έχουμε καταφέρει να δείξουμε αυτό το σημαντικό έργο στην Ήπειρο. Αλλά έχουμε και μια πολύ καλή σχέση και με όλους τους Δήμους. Νομίζω ότι όλοι οι Δήμαρχοι θα αναγνωρίσουν ότι ουδέποτε είχαν στη διάθεσή τους τόσα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία και αντιλαμβάνομαι ότι αξιοποιούν στο μέγιστο των δυνατοτήτων. Τώρα η ευθύνη περνάει σε εσάς από τη στιγμή που εντάσσονται έργα, ειδικά στο πρόγραμμα Τρίτσης, να τα υλοποιήσετε το συντομότερο δυνατό. Και βέβαια είμαστε πάντα έτοιμοι να αξιολογήσουμε και να εγκρίνουμε λογικές προτάσεις μεταβίβασης κρατικής περιουσίας στην τοπική αυτοδιοίκηση όταν αυτό ωφελεί τα συμφέροντα των δημοτών. Το στρατόπεδο Βελισσαρίου θα πάει στο Δήμο Ιωαννιτών. Είναι η λιμένη απόφαση της κυβέρνησης. Μπορούμε να προχωρήσουμε στο σχεδιασμό του στα πλαίσια των αστικών αναπλάσεων. Δεν είναι η μόνη τέτοια μεταφορά, θα έλεγα, παραχώρηση χρήσης στρατοπέδων. Είναι όμως εμβληματική και καταλαβαίνω πολύ σημαντική για τα Γιάννενα. Θέλω επίσης να κάνω μια ξεχωριστή αναφορά σε ένα πεδίο πολιτικής που τένει τον τουρισμό με την υγεία. Και θέλω να αναφερθώ ξεχωριστά στα θέματα της ορεινής διάσωσης, ένα ζήτημα το οποίο ακουμπά όλους μας όσοι αγαπούμε το βουνό, το οποίο ήρθε στην επιφάνεια με τραγικό τρόπο μετά τον θάνατο ενός υπηρώτη αναρριχητή του Θεοφάνη Ερμή Θεοχαρόπουλου. Έχουμε ψηφίσει το σχετικό νόμο από τον Νοέμβριο για ένα καινούριο πλαίσιο ορεινής διάσωσης. Βρισκόμαστε στα τελευταία στάδια για να προκηρυχθεί ο σχετικός διαγωνισμός για την αγορά υπηρεσιών πρώτης βοήθειας. Θέλω να κάνω μια ξεχωριστή μνήμα και μια ξεχωριστή αναφορά στους γονείς του Ερμή, στο Γιάννη και στη Μαρίνα, που μας πιέζουν με όλη έτσι τη δύναμη την οποία
έχουν να προχωρήσουμε και να τρέξουμε ακόμα πιο γρήγορα αυτό το κρίσιμο έργο το οποίο πρέπει να ολοκληρωθεί. Δεν μπορούμε να μην συζητάμε για τουρισμό στο βουνό και να μην έχουμε ένα μηχανισμό ορεινής διάσωσης, ο οποίος όμως θα έρθει και θα υπάρχει μια βάση εδώ στα Γιάννενα από τις 6 που δρομολογούμε, θα έρθει να κουμπώσει συνολικά με τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τις διακομιδές και τον τρόπο λειτουργίας του ΕΚΑΒ. Τέλος, να πω ότι για την υγεία, δύο κουβέντες για την υγεία και για την παιδεία, η αναμόρφωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας θα είναι μία από τις μεγάλες προκλήσεις για την επόμενη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας και ένα προσωπικό μου στοίχημα. Όπως σκύψαμε πάνω στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και το κρατήσαμε όρθιο στη διάρκεια της πανδημίας, έτσι εντοπίσαμε και τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία του και γνωρίζουμε πια πολύ καλά πώς πρέπει να κινηθούμε για να μπορούμε να παρέχουμε ποιοτική υγεία σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες, ξεκινώντας από την πρόληψη, περνώντας τον προσυμπτωματικό έλεγχο, συνεχίζοντας με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, καταλήγοντας τα νοσοκομεία μας. Υπάρχουν εξασφαλισμένοι πόροι, όλα τα νοσοκομεία θα ωφεληθούν, ειδικά όσο στα τμήματα επιγόντων περιστατικών, από αυτή τη μεγάλη παρέμβαση την οποία κάνουμε. Και βέβαια σε αυτό να προσθέσω και την απαραίτητη προσθήκη σε ανθρώπινο δυναμικό. Σε έναν βαθμό αυτή έχει ήδη γίνει κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν ακόμα ειδικότητες όπου έχουμε ελλείψεις και θέσεις οι οποίες προκυρήσονται, οι οποίες τελικά βγαίνουν άγονες. Αλλά θέλω να θυμίσω ότι οι πρώτες αυξήσεις σε δημοσίους υπαλλήλους έγιναν στην υγεία. 10% αύξηση από το 2023, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους, όπου ουσιαστικά θα έχουμε πραγματικές αυξήσεις από 1η-1η-2024, όταν και θα έχουμε το νέο αναμορφωμένο ενιαίο μισθολόγιο. Τέλος, για την παιδεία έχει γίνει μια πολύ σημαντική δουλειά, πιστεύω, στα σχολεία μας. Θέλω να θυμίσω ότι αυτή η κυβέρνηση έκανε 25.000 προσλήψεις εκπαιδευτικών μετά από 10 χρόνια. Τακτικού προσωπικού και θα ακολουθούν κι άλλες, 4.000 ακόμα. Λοιπόν, για να μπορούμε να αντικαθιστούμε τους εκπαιδευτικούς μας, οι οποίοι βγαίνουν στη σύνταξη, άνθρωποι που λύσαμε ουσιαστικά το πρόβλημα της ανασφάλειας και αυτή τη γάγκρινα των αναπληρωτών που πήγαιναν από πόλη σε πόλη χωρίς να μπορούν να κάνουν κανένα ουσιαστικό προσωπικό σχεδιασμό. Όμως, να επαναλάβω αυτό το οποίο είπε και η Ζέτα, ότι όλοι αξιολογούνται και έτσι αξιολογούνται και οι νεοπροσλαμβανόμενοι, προκειμένου να μπορέσει να επικυρωθεί η μονιμοποίησή τους. Μια διαδικασία η οποία μέχρι στιγμής ήταν τελείως τυπική. Πρέπει και αυτή, όπως και όλη η αξιολόγηση των στελεχών στο δημόσιο, να αποκτήσει ουσιαστικό χαρακτήρα. Τέλος, για το Πανεπιστήμιο, να συγχαρούμε την καινούργια Πρίτανη για την εκλογή της. Προσβλέπω σε μια πολύ ουσιαστική συνεργασία. Πιστεύω πάρα πολύ στο ρόλο των περιφερειακών πανεπιστημίων ως ενός, όχι απλά ενός εκπαιδευτικού κέντρου, αλλά ως ενός αναπτυξιακού πόλου σε απόλυτη σύνδεση με το τι γίνεται στην τοπική κοινωνία. Αρκεί να δει κανείς το πώς αναπνύσσεται το κλάστερ της τεχνολογίας στα Γιάννενα. Ποιος θα το περίμενε ότι ξένες εταιρείες τεχνολογίας ερχόντουσαν στα Γιάννενα, ελληνικές εταιρείες τεχνολογίας αναπτύσσονται με έδρα τα Γιάννενα. Δεν θέλουν να φύγουν από τα Γιάννενα. Γιατί είναι στα Γιάννενα? Όχι μόνο γιατί είναι μια πανέμορφη πόλη, μπορεί κανείς να φεύγει το απόγευμα και να πηγαίνει στον βουνό ή να περνάει τα Σαββατοκύριακά του χωρίς να χρειάζεται να απομακρύνεται πολύ από την πόλη, γιατί υπάρχει εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό. Και αυτό το ανθρώπινο δυναμικό το προσφέρει το Πανεπιστήμιο σε πολλούς διαφορετικούς κλάδους. Άρα η σύνδεση της δουλειάς που γίνεται στο Πανεπιστήμιο με τις αναπτυξιακές δυνατότητες της περιοχής είναι μια κρίσιμη πρόκληση για την επόμενη μέρα. Όπως είναι κρίσιμη πρόκληση, δεν ακούσαμε από τον Σπύρο τον Πρωτοψάλτη, είναι δυτικές πολιτικές εργασίας, τα προγράμματα του ΟΑΕΔ, τα προγράμματα της κατάρτισης, το πώς θα εκπαιδεύσουμε, ας πούμε, τις νέες και γιατί όχι τους νέους μας στην τέχνη του αργαλιού, η οποία ξαναζωντανεύει. Έτσι θα μπορέσουμε να κρατήσουμε τα νέα παιδιά εδώ, δίνοντάς τους ευκαιρίες για καλές δουλειές, παντρεύοντας την παράδοση με την καινοτομία και χτίζοντας για την Ήπειρο που τόσο όλοι αγαπάμε, ένα μέλλον το οποίο θα είναι πραγματικά φωτεινό και πραγματικά αισιόδοξο. Τελειώνοντας, να σας πω ότι θα ήθελα πραγματικά
οι πολίτες της Ηπείρου να αξιολογήσουν αντικειμενικά αυτά για τα οποία μιλήσαμε σήμερα. Να δουν όλο το έργο το οποίο έχει γίνει αυτή την τετραετία. Και πράγματι είναι πάρα πολύ πυκνό. Το είδατε σε όλες τις εκφάνσεις της πολιτικής που ακούσατε σήμερα. Να συγκρίνουν το έργο αυτό το οποίο έγινε με το τι έγινε την προηγούμενη τετραετία. Δεν μιλάω για τις εθνικές πολιτικές, μιλάω για αυτά τα οποία έγιναν εδώ στην Ήπειρο. Και να συγκρίνουν επίσης ποιος τελικά έχει σχέδιο για το μέλλον. Και δεν αναφέρομαι σε αφηρημένες ιδέες που περιορίζονται σε κάποια τσιτάτα, τα οποία μερικές φορές, τις περισσότερες φορές παραπληροφορούν τους πολίτες, ποιος έχει πραγματικό σχέδιο, ποιος έχει όραμα και ποιος έχει και το πάθος που χρειάζεται, τον μπορώ να πω, για να υλοποιηθεί αυτό το σχέδιο, γιατί εμείς πιστεύουμε σε αυτές τις πολιτικές. Δεν μας τις υπέδειξε κανείς, τις σχεδιάσαμε μαζί σας. Πιστεύω βαθιά στην περιφερειακή ανάπτυξη. Πιστεύω ότι η περιφερειακή ανάπτυξη είναι η έμπρακτη απόδειξη της κοινωνικής δικαιοσύνης, ώστε κάθε παιδί στην πατρίδα μας, ασχέτως που αν γεννιέται σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο ή στο πιο απομονωμένο χωριό της ελληνικής περιφέρειας, να μπορεί να έχει τις ίδιες ευκαιρίες και το ίδιο δικαίωμα στην ατομική προκοπή, για να μπορούμε να ατενίζουμε το μέλλον πιο χαμογελαστά. Και επειδή πάντα διδασκόμαστε από την ιστορία μας, ξεκίνησα με τον πρόεδρο της Βουλής, να τελειώσω και με αυτόν πάλι, με μια πολύ ωραία φωτογραφία την οποία σχολιάζουμε πάντα από τη δεκαετία του 50, νομίζω από το μεγάλο Περιστέρι, τρία κοριτσάκια, τα οποία δεν έχουν καν παπούτσια, τα οποία όμως έχουν ένα τεράστιο χαμόγελο. Και μέσα από αυτή τη φωτογραφία νομίζω ότι είναι ίσως το καλύτερο σύμβολο της Ελλάδας, η οποία αντέχει, έχει μέλλον, έχει προοπτική και τελικά ξέρει πώς μπορεί να κοιτάει ψηλά και σταθερά, τολμηρά, να στοχεύει μόνο μπροστά. Σας ευχαριστώ πολύ.